Τώρα μας εσείς βρισκόσασταν στην Αγία Πετρούπολη δίπλα στον κύριο Πούτιν, κάνοντας μάλιστα και αυτή τη δήλωση χρησμό περί ασφαλών λιμανιών. Αν όπως λέτε δεν ζητήσατε λεφτά βοήθεια από τη Ρωσία, γιατί αφήσατε να πλανάτε όλη αυτή η σύγχυση περί εναλλακτικών, διαταράσσοντας παράλληλα και τις σχέσεις μας με στρατηγικούς μας συμμάχους? Ήταν διπλωματική μπλόφα ή τελευταία στιγμή κάνατε πίσω μπροστά σε ένα ενδεχόμενο κίνδυνο που προφανώς και εμείς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε? Κυρία Κοσιόνη, η επανεκκίνηση των ελληνορωσικών σχέσεων ήταν μια πράξη ευθύνης στην κατεύθυνση μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, έτσι όπως όφιλε για χρόνια να είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας. Καταφέραμε να επανακαινήσουμε τις σχέσεις μας και αυτό θα φέρει πολύ σημαντικά ωφέλη, αλλά εγώ ποτέ δεν πήγα να ζητήσω χρήματα, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά και όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη και έχει ένα χρέος που το δημιούργησαν όλοι όσοι κυβέρνησαν 40 χρόνια, 340 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να πηγαίνει και να ζητάει κάλυψη από εταίρους που βεβαίως μπορεί να έχει σχέσεις σημαντικές, συνεργατικές, αλλά βρίσκονται εκτός πλαισίου ευρωζώνης. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς βρεθήκαμε και στη Ρωσία και στην Κίνα και στις χώρες των BRICS, άλλες χώρες αναδυόμενες των BRICS, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις δυνατότητες ουσιαστικών συνεργασιών εμπορικών, οικονομικών, ενεργειακών. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι ενεργειακός κόμβος, να περνάνε δηλαδή από την αυλή μας οι ενεργειακοί δρόμοι του 21ου αιώνα. Και αυτός ήταν ο λόγος, αυτή ήταν η στρατηγική μας, αυτή ήταν η κατεύθυνση που πήραμε. Θέλω να πω ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής καταφέραμε να αναδείξουμε την Ελλάδα ως πεδίο σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή, στο τρίγωνο της αστάθειας Ουκρανία, Συρία, Λιβύη. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια από τις σημαντικότερες διαπραγματευτικές μας δυνάμεις. Και καταφέραμε εξαιτίας και αυτής της δυναμικής να μπορέσουμε να φέρουμε μια συμφωνία σταθερότητας και πολιτικής. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, υπήρξε ένας εκνευρισμός εκείνη την περίοδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν είχαμε μια κρίση τύπου ήμια εκείνες τις μέρες, με διαταραγμένες τις σχέσεις μας με τους συμμάχους μας, Ευρωπαίους και Αμερικανούς, ο οποίος μάλιστα ο κύριος Δραγασάκης ευχαρίστησε πρόσφατα, και έχοντας τα ταμεία του κράτους τότε μερικά λίγα εκατομμύρια ευρώ, σας ρωτώ ευθέως, η χώρα μας θα ήταν ασφαλής? Κύριε Κοσιόνη, δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Δηλαδή, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Ρωσία ή στην Κίνα, τότε σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η προοπτική μιας κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Αυτή είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη τοποθέτηση. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τις οποίες τις αποσοβήσαμε. Όπως για παράδειγμα η κρίση με το πεδίο βολής, με την ανακήρυξη παράνομη τουρκικού πεδίου βολής, όπου ο Υπουργός των Εξωτερικών έκανε τις απαραίτητες εκείνες προσπάθειες προς τους διεθνούς οργανισμούς, στους διεθνούς φορείς, και αποσοβήθηκε η κρίση. Η χώρα απέκτησε κύρος και σοβαρότητα, υπευθυνότητα στα εξωτερικά θέματα. Ευχαριστούμε. Και γι' αυτό έχει μια μεγαλύτερη δυναμική από τον λόγο του. Στον κύριο Γιομπαζόλια, απευθυνόμενο στον κύριο Μεϊμαράκη. Έχουμε τρεις.